Τρόπο, το νομικό και το πολιτικό. Γιατί αυτό που σας είπα πριν. Γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλες συνέπειες για τους ίδιους. Για την Ευρωζώνη, για την παγκόσμια οικονομία, για την Αμερικάνικη γιατί οικονομία. Σε αυτή την περίπτωση, κύριε Στρατούλη μου, θα είμαστε κορόιδα έτσι και πληρώσουμε. Ακόμα και τα λεφτά να έχουμε. Ναι. Δηλαδή, εάν είναι οι εναλλακτικές μας λύσεις είναι πάρα πολύ καλές, δεν έχουν κανένα θέμα. Κάνα 2-3 μήνες θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Τα το λύνουμε. Οι Ευρωπαίοι κινδυνεύουν περισσότερο από εμάς. Και να μην πληρώσουμε ζήτημα χρεοκοπίας και πιστωτικού γενοκόντος δεν υπάρχει. Γιατί να δώσουμε τα λεφτά. Ναι, μια χαρά μας. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς αυτό που έχουμε. Δηλαδή πει, στην προσπάθειά σας να καθησυχάσετε τον κόσμο, περιγράφετε ένα πολύ ευγενικό τοπίο. Δεν είναι τώρα. Εγώ δεν είπα πολύ ευγενικό. Είπα ακόμα και δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε κάποιους μήνες θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε και να προχωρήσουμε. Δεν είπα, δεν παρουσιάζω τίποτα παράδεισο. Και μακάρι, ποιος δεν θέλει να έχουμε μια συμφωνία η οποία θα σταματάει τις πολιτικές της λιτότητας και θα ανοίγει άλλους δρόμους για το λόγο και την πατρίδα. Ποιος δεν το θέλει. Τις 47 σελίδες που έχουμε προτείνει, τις θέλετε εσείς, τις εγκρίνετε. Τις 47 σελίδες. Αν υποτεθεί ότι κάποια τους φωτίσει ο Θεός τους ακούσει και πούνε εντάξει, ρε παιδιά, να δεχτούμε αυτά που υπάρχουν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει διευκρινίσει ότι 47 σελίδες δεν είναι προτάσει του ΣΥΡΙΖΑ ή τη κυβέρνηση, είναι μία πρόταση για συμβιβασμό. Όχι, για εσάς να μας πείτε, αφήστε τώρα το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι μία πρόταση για συμβιβασμό. Με βάση το τι λέει μία πλευρά. Αυτά που περιέχει λέει μέσα, εσείς τα δέχεστε. Και τι λέει η άλλη. Να δούμε τις εξελίξεις πρώτα, να δούμε αν είναι αυτά που λέει μέσα. Εξαρτάται και αν θα υπάρξει και πρόβλεψη και για το χρέος, φαντάζομαι. Έχετε επιφυλάξεις από ό,τι καταλαβαίνω. Ακούστε, η όποια συμφωνία δεν θα είναι οι 47 σελίδες νέτα σκέτα. Η όποια συμφωνία αυτό λέω. Θα την εξετάσεις και από τη σκοπιά του αν έχει απομείωση το δημόσιο χρέος της χώρας, αν έχει χρηματοδότηση για να υπάρξουν επενδύσεις και ανάπτυξη, θα εξετάσεις συνολικά το πακέτο. Και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός το έχει διευκρινίσει αυτό. Και αμέσως μετά τις 47 σελίδες γνωρίζετε ότι έστειλαν και νέα πρόταση η οποία έχει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Τι σχέδιο ανάπτυξης θέλουμε, πώς θα χρηματοδοτηθεί και δεύτερο, την απομείωση του δημόσιου χρέους. Άρα τη συμφωνία θα την κρίνει συνολικά αν ανοίγει δρόμους για την πατρίδα ή δεν ανοίγει. Και πιστεύω ότι θα είναι καλό αυτό που θα έρθει από την κυβέρνηση, αν συμφωνήσει άλλη πλευρά. Στο σύνολό του θα είναι καλό.